Πρέπει να δούμε στη Λευκάδα αυτό το θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους και ασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί στο άκουσμα ενός ανθρώπου που βασανίζει και σέρνει δύο σκυλιά με αλυσίδες, το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Αλλά στο άκουσμα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ιερέας, είναι παπά σε χωριό και έχει αυτά τα άμυρα σκυλάκια να σέρνονται. Και ένα ζευγάρι νεόνυμφοι που είναι εκεί για μήνα του μέλητος να καταγράφουν το περιστατικό και να του λένε λύσε τα σκυλιά και αυτός να λέει δεν τους κάνω και τίποτα, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Θες να δούμε πρώτα λίγο με ήχο το έχουμε το βιντεάκι όπως το τράβηξε η κοπέλα που του λέει του ιερέα να τα αφήσει ελεύθερα. Πρώτη φορά συμβαίνει. Είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν τα λυπάστε. Έχουν ματώσει. Είστε με τα καλά σας. Τώρα λύστε τα. Τι είναι επικίνδυνα, το βλέπετε. Βλέπετε το σκύλο επικίνδυνο. Αντιστομία τώρα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, έκανε τον γύρο τα του διαδικτύου. Έχουν ματώσει από τα σαποταράκια. Οι πατούσες τους, λέει η κοπέλα, ναι, ότι άφηναν πίσω τους ίχνη αίματος. Πρέπει να σου πω ότι επικοινωνήσαμε με τον ιερέα. Τον βρήκαμε, μιλάει στην εκπομπή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει τη δικιά του θέση. Αυτά είναι τα πόδια των τετράποδων. Ο ιερέας, ο οποίος συνελήφθη, εννοείται, γιατί μιλάμε για ένα αδίκημα βαρύ πλέον η κακοποίηση των ζώων και 60.000 ευρώ πρόστιμο. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει κάνει. Μάλλον δεν έχει καταλάβει. Το πόδι, μάλλον δεν είναι έχει καταλάβει. Άνθρωπος του Θεού, δηλαδή, έτσι. Και άνθρωπος του Θεού, υποτίθεται. 60.000 ευρώ, ορίστηκε τακτική δικάσιμος, να ακούσουμε τον ίδιο τον αρνητικό πρωταγωνιστή. Άρα η δικαιοσύνη σε αυτή τη φάση τον καταδίκασε. Βέβαια. Το πρόστιμο μπαίνει έτσι κι αλλιώς στο διοικητικό και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. 30.000 ανά σκύλο. Είμαι 74 χρονών, είμαι συνταξιούχος, ιερέας και ακόμη λειτουργώ. Δεν θα είχα κάνει κάτι τέτοιο ποτέ, μα ποτέ. Να σκοτώσω ένα σκυλάκι το οποίο δεν ενόχλησε. Να το προστατέψω, πήγα. Και βρέθηκα μπερδεμένος. Ήταν η ώρα η κακή, τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Άμα ήθελα να κάνω κάτι κακό στα σκυλιά, θα μπορούσα να τους το κάνω το κακό έτσι και ούτε να βγουν στον δρόμο, ούτε πθενά, ούτε τίποτε. Μου φοβάει, ψέμανε και νεράκι. Δεν τα κακοποίησα τα σκυλιά. Τώρα αυτοί θεωρήσαν ότι είναι κακοποίηση πως τα είχα δέσει πίσω από το αυτοκίνητο. Εντάξει, μπορεί να ήταν, μην ήταν καλή εικόνα, αλλά δεν έτρεχα όμως για να πεις ότι τα σκυλιά σε αυτά δεν πήρανε και στην υγειονομική υπηρεσία. Και σε ιδιώτη γιατρό που βγήκαν και τα εξετάσανε, δεν βρήκανε κανένα τραύμα, δεν βρήκανε τίποτα. Είναι εντάξει, τα σκυλιά δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ήταν αδέσποτα, δεν ξέρω τώρα γιατί τα παρατήσανε, ποιος τα είχε. Λέω ας πάντα πάρω να μην μείνουν και κάτι τα σκυλάκια στο χωράφι. Να τα φέρω στο σπίτι, αφού εκεί ήταν και τα πρόβατα. Το ένα όμως ήταν μεγάλο, πολύ. Ήταν πάνω από 40 κιλά, πιστεύω. Το άλλο ήταν μικρό. Αφού δεν μπορούσα, λέω να το βάλω πάνω στα μάξι, δεν υπήρχε περίπτωση γιατί δεν μπορώ να σηκώσω και βάρος μεγάλο, δεν με επιτρέπει ο γιατρός. Να στο δέσω από πίσω, στα μαξι και το άλλο, να έχουν παρέμβλα, να έρχονται. Και πήγαινα σιγά πάνω, κάπου γύρω στα 300 μέτρα. Και μου πάνε βγήκα στον δρόμο, το κεντρικό πέρασαν ένα ζευγάρι. Αρχίσαν λοιπόν και φωνάζουν, μου κλείσαν τον δρόμο, απάνω, κάτω, φωνές, κακό. Άρα παιδιά, δεν πάω να δολοφονήσω, θα πάω σπίτι. Και τα πάω τόσο σιγά για να μην μου πάθουν κάτι. Όχι, αυτό είναι δολοφονία. Βλέπω εκεί τα δικά του, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία. Από εκεί και μετά την τρίχα τη φτιάχνει. Τριχιά, ο καθένα και ό,τι θέλει γράφει και ό,τι θέλει λέει. Θα γίνει μια δικάσιμη και θα αποφανθεί το δικαστήριο τι θα γίνει. Πήγαμε στον εισαγγελέα, πήγαμε σαν ανακριτή και με ομόφωνη απόφαση των δύο αφήσανε ελεύθερο και είπαν θα γίνει δικάσιμο. Το ζευγάρι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λάθος μου μπορεί να δίνει και εμένα που τα έβαλα πίσω από το αυτοκίνητο. Μα δεν τα έβαλα για να κάνω ούτε ράλι, ούτε να τα σκοτώσω. Είδατε ότι καμιά φορά ένα τραγούδι λέει πήγα να κάνω ένα καλό, λέει και βρέθηκα στον κορυδαλό. Το διοικητικό πρόστιμο που σας βεβαιώθηκε είναι της τάξης 60.000 ευρώ. Ναι, όντως είναι. Δεν είναι καθόλου λίγα. Δεν πειράζει. Ναι, το πιο θλιβερό είναι ότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η πρόθεση ήταν να δέσει δύο σκυλιά πίσω από ένα φορτηγό και να τα σέρνει στο δρόμο. Το ότι ήταν τυχερά τα σκυλάκια και μπορεί να μην έπαθαν πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί αυτό είναι κάτι άλλο. Ζευγάρι, Φωτεινή μου, η γι' αυτό ήταν τυχερά τα σκυλάκια. Δεν ξέραμε αν θα ζούσαν τα σκυλάκια. Αυτό αν δεν σου ήταν λέω αυτό το ότι η πρόθεσή του ήταν να τα δέσω και ό,τι γίνει. Άρα είναι ο ίδιος τυχερός που δεν έπαθαν κάτι και χειρότερο. Και να πούμε τον παππούλι. Άρα την πρόθεση εξετάστηκε τον εισαγγελέα και επιδικάστηκε το πρόστιμο. Επειδή λέει δεν χωράγαν, είναι προτιμότερο ο παππούλι μου να βγάλει τα κλαδιά από την κλούβα, από το αγροτικό, να βάλει τα σκυλάκια να πα εκεί που θε να τα δέσει και μετά πήγαινε πάρ τα κλαδιά, δεν θα πάθαινε τίποτα. Γιατί υπάρχει και βίντεο.
Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει ποινή πλέον. Οπότε τι είχα άμα δεν είχε γίνει τίποτα. Σου έβαλα νεράκι και φαγητάκι και υπάρχει κοντζομπίτιο. Και τα πόδια που τα σέρνει πίσω από το φορτίο. Όπως ο Δήμαρχος, θυμάστε, που έσερνε το γαϊδουράκι στην, πάνω στην Ήπειρο. Είναι δυνατόν να δες 2.000 πίσω από ένα αυτοκίνητο και να πεις ότι είναι αυτό. Είναι δυνατόν να δες 2.000 πίσω από ένα μάξι. Με πόσο θα πηγαίνει το αυτοκίνητο. Για την Κυριακή θα διδάσκουμε την αγάπη προς όλα τα πλάσματα του κόσμου. Αγαπάτε αλλού. Είπε, λειτουργεί ακόμα. Λειτουργεί. Εντάξει, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Δυστυχώς, είναι μια νοοτροπία ανθρώπων, κυρίως στην περιφέρεια, στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτό, ή στις μεγαλοπόλεις, στην περιφέρεια, όπου θεωρούν ότι τα γυμνάζουν τα ζώα. Σου λέει, έχω δει πολλούς να σέρουν. Να θεωρούν ότι είναι αντικείμενο δουλειά στα ζώα. Τα γαϊδούρια, τα άλογα, τα σκυλιά. Γυμνάζονται και λίγο. Σαν αντικείμενο. Δεν έτρεχα και σφαίρα. Μα άμα έτρεχε σφαίρα, τα σκυλιά θα πεθαίνουν και θα τα έστερνε κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή αυτό είναι και αισθητικά. Πέραν το ότι είναι απαράδεκτο, είναι και αισθητικά απαράδεκτο. Βέβαια. Δεν το κατάλαβε ο παπάς. Δεν το κατάλαβε ο παπάς. Ένας μεγάλος άνθρωπος, έτσι του μάθανε ότι τα ζώα είναι υπηρέτες μας και δεν πειράζει, τα παίρνω και τα σέρνω. Και δεν τρέχω με 100, τρέχω με 30. Λες και τα ζωάκια μπορούν να τρέξουν με 30 επί πολλή ώρα. Πάλι καλά που δεν πέθαναν τα σκυλάκια. Τα έχουμε για φύλακες, τα έχουμε για το κυνήγι. Πάλι καλά που δεν πέθαναν τα σκυλάκια. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.